Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτό το δαχτυλίδι λοιπόν το πράσινο που... Αυτό που έγινε τώρα κάνει poison σε όλους όσους είναι γύρω γύρω. Όχι τίποτα τρελά πράγματα, αλλά είναι ένα DPS. Οπ, πιστολάκι. 72 damage, από τα δικά μου είναι καλύτερα. Λοιπόν, αρκετά καλό, εδώ είναι για το quest. Οπ, face beast. Επιχειρήνω να σας πω ότι είναι το face beast. Το face beast μόλις το σκοτώνεις. Τώρα δηλαδή. Αφήνει αυτό το face pattern, το οποίο σου κάνει teleport σε ένα άλλο μέρος με ορισμένα challenges και ορισμένα reviews. Θα πάω αμέσως να σε δείξω. Λοιπόν, ignite braziers in order. Έχει. Ναι. 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 Και boom. Ένα πολύ απλό... Οπ, κάποιο ξέχασα, όχι. Ένα πολύ απλό challenge. Θα βγει ένα... μήμπος. Το οποίο καλό με να πολεμήσω. Και κάνει teleport και μου σπάει τα νεύρα teleport. Και γίνεται τη πόπη από gold. Λοιπόν, τι παίρνω, το range, το ακίμπο. Ακίμπο, α πούμε, το ακίμπο έτσι να το έχω. Το ακίμπο δίνει bonus damage όταν έχει dual wield και bonus execute chance. Δηλαδή, άμα παίζει με διπλά πιστολάκια όπως εγώ, είναι πολύ καλό. Προτιμώ να παίζω με passive skills και όχι με active. Δεν ξέρω γιατί, απλά μ' αρέσει περισσότερο. Εντάξει, δεν μας έκοψε πάλι. Και άλλη trap. Και αυτό trap. Α, όχι, είπαμε. Για να δούμε τι σήκωσα. Μπότες. Να είναι καλύτερες, αλλά θέλω strength και vitality που δεν έχω αυτό. Είναι καλύτερο, το αλλάζω. Οπ, δεν έχω scroll για identify. Οπότε κάτσε να στείλω το πουλί να ψωνίσει τίποτα. Και να πάρει και κανένα σκολάκι. Όχι, τι έκανα. Οκ, εδώ, καλά. Λοιπόν, εδώ μέσα και να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα face portal. Λοιπόν, το είδατε, έχει ένα mini challenge με αρκετά καλό loot, gold κλπ. Υπάρχουν διάφορα challenges, όπως να σκοτώσεις ένα αριθμό τεράτων ή να βάλεις φωτιά σε φωλιές από αράχνες ή να σκοτώσεις ρομπότ. Σας είπα, έχει διάφορα. Potion. Να, ξεκίνησα ήδη να παίρνω big health potions γιατί έχω ανέβει λόγο και δεν έχω χρησιμοποιήσει ακόμα τα μικρά μικρά. Να γυρίσει το... Ω, χαμό. Τεστ. Α, σπίδα. Επίσης, μίστερ. Welcome, human. Welcome. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, τι μου έδωσε, καραμπίνα. Δεν έχει τόσο καλό damage, αλλά εντάξει. Είναι καραμπίνα, τώρα είναι πολύ σαφούς μαζί. Αυτό είναι πάνω κάτω. Ο πιστολέρος δεν είναι και καλό το σημαντικό, επειδή σας είπα, όπως σας είπα ήδη, μου αρέσει να παίζω με απλά hits, οπότε δεν έχω τρελά skills.
Ελπίζω σε επόμενο βίντεο που θα φτιάξω να έχω ανέβει level και να μπορέσω να σας δείξω κάποια πράγματα όπως αυτό. Κολλήσαμε, τι έγινε τώρα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει έφαγε μια mini φρίκη. Δεν γνωρίζω γιατί. Λοιπόν, τι έλεγα, να σας δείξω σκύλους όπως αυτό και αυτό. Ίσως και αυτό. Άμα θέλετε να δείτε κάτι παραπάνω, αφήστε σχολιάκι και θα... Έχω frame drop! Και θα σας δείξω πόσο τώρα έχω για την εκείνη στιγμή. Ω! Λέβια! Εκρήγει τη διάφορα τώρα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Μου αρέσει να έχω ζυγούς αριθμούς όπως καταλαβαίνετε. Αυτό να το ανεβάσω, όχι θέλω να δοκιμάσω. Α, ναι. Για να δοκιμάσω τι πώς είναι αυτό. Είναι το... Μπίχλας. Α, όχι δεν είναι μπίχλα, είναι... Μια κραυγή πόνου και αγωνίας. Λοιπόν, αυτά είναι ο πιστολέρος. Θα σας δείξω τώρα τον αγαπημένο μου και αυτόν που έχω ανεβάσει μεγαλύτερο level, είναι ο μεγαλύτερος χαρακτήρας που έχω αυτή τη στιγμή, ο Berserker. Το βλέπετε εδώ, έχει μια super duper περικεφαλαία, νύχια, το ένα είναι ροζ, για ποιο λόγο δεν ξέρω, και ο λύκος. Σας δείξω λίγο τα skills πως παίζουν και πως δουλεύει ο χαρακτήρας πάνω κάτω. Α, και σας έπιασα και σε ωραίο σημείο εδώ πέρα. Κάθε πόρτα από αυτά, 1, 2, 3, 4, έχει μποσάκι. Λοιπόν, ο Berserker είναι γρήγορος πολεμιστής, κάτω εδώ. Όπως σας είπα και πριν, όταν δουλεύετε ένα βαράκι με τα δύο χέρια είναι execution. Χρήσιμο. Αυτό εδώ πρέπει να το κάνεις και είναι αυτό. Όσοι χτυπηθούν από αυτό τρώνε slow και damage per second. Αυτό εδώ βάζει κεραυνούς και κάθε hit που κάνει σαν μολάει έναν κεραυνό στους εχθρούς που είναι γύρω γύρω. Προφανώς είχα στείλει και αυτό το pet για να το πουλήσει. Λοιπόν, αυτό που είδατε κάνει μια έκρηξη αρκετά χρήσιμο. Αυτό εδώ χτυπάει με damage και κάνει bleed. Αυτό χτυπάει, κάνει damage και σου δίνει και σε ένα damage για 2 seconds. Αυτό εδώ κάνει heal, τι λέω, κάνει slow και damage. Όπως είδατε πολλά αντικείμενα του περιβάλλοντος είναι καταστρέψιμα για να είναι λίγο interactive. Αυτό εδώ παγωμένη ανάσα κάνει damage και slow και damage per second. Αυτό εδώ elemental protection, όπως βλέπετε σου δίνει resistance σε elements. Αυτό εδώ lifesteal, όχι heal, συγγνώμη, heal για όλο το party, για όλα τα summon units. Drain touch κάνει lifesteal. Τι έχω βάλει, αυτό έχω βάλει. Να σας δείξω για το pet, του έχω βάλει spells. Summon skeleton 2, summon skeleton 3, level 2, level 3 δηλαδή. Summon blind zombie, το οποίο μόλις το σκοτώσουν sky και κάνει damage. Και frost, παγωμένη ανάσα που χτυπάει και κάνει slow και damage. Να δείτε και εγώ τι spells έχω βάλει πέρα από αυτά εδώ τα δύο. Έχω αυτό που σου κατεβάζει κατά 3 τα armor requirements, όταν θέλεις δηλαδή κάτι να βάλεις ένα armor. Σου λέει παιδί μου ότι χρειάζεται να είσαι ένα συγκεκριμένο level, να έχεις κάποιο συγκεκριμένο stats. Συγκεκριμένα stats. Στα κατεβάζει για να μπορείς να φορέσεις ένα αντικείμενο πιο γρήγορα και σου δίνει και armor. Τα άλλα τα είδατε. Αυτό εδώ είναι unique, το πήρα από το Vyrax, είναι ένας δράκος. Έχει chances όταν βαράσει, όταν σε βαράνε να κάνει κάποιο skill. Δεν το έχω βάλει ακόμα γιατί αυτά που έχουν αρκετά καλά θα δείτε. Εδώ 285 damage over 5 και 5% chance για poison. Και το άλλο lifesteal και damage. Λοιπόν, αλλά ας μην με ακριγόρας, πάμε να δούμε λίγο το ξύλο. Ας βάλω το 7 και μπαίνω εδώ, τυχαία. Ο οποίος είναι του πάγου.
παρόλο που είναι το πάγο, δεν έχει ρεδίσει αυτό το πάγο με τις επιθέσεις. Αλλά τώρα θα δείτε το charge που θα δείτε. Αυτό ήταν. Το charge του Berserker. Α, δεν το γέμισε, δεν γέμισε. Εντάξει, κομπλέ. Αλλά αφού έφαγα αυτό, να σπάω εδώ. Θα το δείτε στον επόμενο. Το charge λοιπόν του Berserker λέγεται Berserk. Και με το κουμπόνι, όπως βλέπετε, 100% του Berserker. Ναι, 100% critical, attack speed και speed για 6 seconds. Αυτός ακόμα δείχνεται. Εδώ. Αυτό είναι το πόδι. Θα σας δείξω λίγο πως δουλεύω το spell. Αν το παρατηρήσετε, άμα θέλετε και γυρίστε λίγο το βίντεο πίσω να δείτε, πάνω από το κεφάλι μου βγήκε ένας λύκος. Είναι από ένα... Είναι από ένα passive skill. Να ξαναέχω το charge εδώ πέρα και κάνει και τέλος αυτό το κύριο. Όχι πάνω από το κεφάλι του, είναι πάνω από το δικό μου κεφάλι, δυστυχώς δεν μπορείτε να το δείτε τώρα. Γιατί είναι ένα passive skill, ένα passive buff, το οποίο το παίρνω όταν σκοτώνει αντίπαλο. Θα σας το δείξω αμέσως. Έλα, σώσα μια ώρα να μου κάνεις τη γύρω γύρω. Ευχαριστώ. Να αυτό, το βλέπετε. Μου δίνει speed και attack speed. Θα σας δείξω αμέσως ποιο είναι. Είναι αυτό εδώ. 25% attack speed, 25% casting speed. Το casting speed μετράει και για skills, όχι μόνο για μάγους. Και 12% movement speed και έχει 23% chance όταν σκοτώσω έναν αντίπαλο. Αυτό εδώ κάθε φορά που κάνω ένα critical, χυλάρω 8% από το maximum HP μου. Αρκετά καλό. Χρήσιμο, ειδικά άμα είχες σε Berserker full. Αυτό εδώ Cold Steel Mastery μου δίνει attack damage και damage με ice spells. Και αυτό εδώ κλέβει armor. Χτυπάς, χάνει armor ο αντίπαλος, την κερδίζεις εσύ. Σε γενικές γραμμές αυτό. Εδώ τι έχουμε. Α, unique abilities. Δίνει unique abilities σε αντικείμενα. Μπορώ να βάλω σε αυτό άλλο. Όχι, είναι max enchantment. Σε... τι έγινε. Το πέταξε κάτω. Σε αυτό. Βάλω. Για εδώ. Εδώ. Τι μου δώκε. Συν 7% dodge. Not bad. Για να βάλω αυτό. Α, είναι max. Αυτό. Α, δεν έχω λεφτά να το βάλω. Αυτό. Για να δούμε. 7% wound και staff damage bonus. Ναι, γιατί χρειάζομαι πολύ το staff και το wound. GG, ευχαριστώ πολύ τώρα σε λάτρα βοήθησης. Λοιπόν, είδατε πως λειτουργεί πάνω κάτω ο Berserker. Είναι αρκετά καλός και για ορδές εχθρών. Άμα σου την πέσουν πάρα πολλά μαζί, γιατί έχει αυτό με τον ηλεκτρισμό και αυτό με τους πάγους που κάνει AOE damage per second. Και ειδικά άμα είναι οι αντίπαλοι αδύναμοι, πεθαίνουν σε κλάδο δευτερολέπτου. Αυτά, τελείωσα αυτό το quest και έχω πάλι frame drop και τσαντίζομαι και θα σας δείξω τον τελευταίο της παρέας, τον engineer, ο οποίος μισολτάκι, πούντος, αυτός έχει εδώ μια κανόνα ροζ και αυτή